Κορυφώνεται ο εορτασμός της Αγίας Μαρίνας με χιλιάδες πιστούς να συρρέουν σε νορίες και μονές για να τιμήσουν τη χάρη της, στέλνοντας μηνύματα αγάπης και ειρήνης. Εύχομαι η Αγία Μαρίνα να μας δίνει δύναμη, υγεία και ό,τι υποστεί ο κόσμος. Να φύγει ο κορονοϊός από τη μέση και να έρθει η κανονικότητα όπως ήταν πρώτα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο χωρίς πολέμους. Εύχομαι καταρχάς να έχει την υγεία του όλος ο κόσμος, η ειρήνη πάνω απ' όλα και υγεία. Η Αγία Μαρίνα είναι πολύ θαυματουργή, πάρα πολύ θαυματουργή. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Πολύ ωραία, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος εδώ. Η προσφορά και η Αγία Μαρίνα να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Εκείνη προτίμησε να μαρτυρήσει παρά να θυσιάσει στα είδωλα, παρά να αφήσει αυτόν που αγάπησε η ψυχή της, τον Χριστό. Αυτόν που κάποτε είχε πει με άλλες λέξεις, να μην φοβάστε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα σας, αλλά να φοβάστε περισσότερο από αυτούς και από αυτά που σκοτώνουν την ψυχή σας. Αυτό λοιπόν ας είναι και το μήνυμα που δίνει σε όλους εμάς. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στο ξακουστό μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, το οποίο θεωρείται το μεγαλύτερο πανηγύρι του νησιού και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, με αρκετούς μάλιστα πιστούς να σειραίουν προς τον ναό, ακόμα και με τα πόδια, προκειμένου να προσκυνήσουν και να λάβουν την ευλογία της Αγίας. Και να μας ενδυναμώνει το μυστήριο της Εκκλησίας και το μυστήριο της Αγίας Μαρίνας μέσα σε έναν κόσμο με πάρα πολλά προβλήματα, και να εξητούμε τη χάρη της Αγίας Μαρίνας για να περάσουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ανθρώπινο χειμώνα, να ειρηνεύσει ο κόσμος, να πορευθούμε εν αγάπη, εν ειρήνη, εν καταλλαγή. Και στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι σειραίουν εκατοντάδες πιστοί για να τιμήσουν τη χάρη της. Εγώ ήρθα αυτή τη στιγμή με ξένη, αλλά είναι εδώ το σπίτι, η μαμά μου την έχει φτιάξει. Από πού ήρθατε? Του Καναδά. Τι ελπίζετε, τι εύχεστε? Να βοηθήσουν τη φτώχεια. Και τη χρόνια μας καλά. Χρόνια πολλά. Προκειμένου να παθευθούν εικόνες νοστισμού, το προσκύνημα στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη ξεκίνησε από τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η Θεία Λειτουργία τελέσκε στον Άβλιο Χώρο με προσκεκλημένους τον Μητροπολίτη Λαγκαδά και τον Μητροπολίτη Κελκυσίου. Να δώσουμε την δική μας μαρτυρία, την μαρτυρία της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης στην καθημερινότητα της ζωής μας. Όπως είναι γνωστό, ο ναός στο εσωτερικό του υπέστη ζημιές εξαιτίας του ισχυρού σεισμού των 6 Ρίχτερ πριν από 10 περίπου μήνες και όπως εκτιμάται, σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες για την αποκατάστασή του. Πιστοί εκπληρώνουν το τάμα τους και ζητούν την προστασία της Αγίας Μαρίνας. Υγεία πάνω απ' όλα. Η Αγία Μαρίνα είναι μεγάλη υγεία. Τόσο κόσμο έχουμε να δω χρόνια. Εδώ έχουμε μεγαλώσει, έχω γεννηθεί. Πολλά χρόνια έχουμε να ζήσουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή με τον κορονοϊό, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό το πράγμα χθες το βράδυ γεμάτη όλη η πλατεία, η εκκλησία. Βέβαια τα μέτρα ισχύουν αλαφρά ακόμη, αλλά δόξα τω Θεώ. Η Αγία Μαρίνα σας βοηθάει και εμάς και όλους. Ο θάνατος ακόμη είναι κάτι που υπερβαίνεται μετά την Ανάσταση του Χριστού μας. Ας προσέξουμε όμως μη χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας, γιατί ο πνευματικός θάνατος είναι αυτός που δεν υπερβαίνεται. Ανήμερα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας, η Κρήτη TV μετέδωσε ζωντανά την πολυαρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία από την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Ευχαριστώ τον κύριο Αντώνη Δημητρίου, αλλά και τους συνεργάτες του για την σημερινή μετάδοση και για όσα προσφέρουν και για όσα συμβάλλουν στην Μητρόπολη μας και στους πάσχοντας σεισμοπλήκτους.